Καλημέρα. Με έκαναν ερώτηση σε τι μπορούμε να βάλουμε εκτός από κλασική γλάστρα τις ορχιδέες μας. Όποιος έχει φαντασία και φαντασία δουλεύει καλά και συν που έχει σταθερά χέρια που εγώ δεν διαθέτω ούτε το ένα ούτε το άλλο, μπορεί να βρει και πολύ καλύτερους τρόπους να φυτέψει την ορχιδέα. Αυτός εδώ μάλλον ο πιο κλασικός τρόπος, ένα κομμάτι φλοιού που φυτεύουμε το φυτό μας. Εδώ επίσης από τη θάλασσα το έφερα ένα κομμάτι κουκουφίνικα που ανοίξαμε τρυπούλα, εδώ θα φυτέψω μπρομέλια. Μπορούμε να δέσουμε, άμα δεν έχουμε ένα ωραίο κούτσουρο, 2-3 κομμάτια, εδώ μπορεί να φυτευτεί κατλέα. Και αυτά τα κλασικά κομμάτια ξύλο. Εδώ είναι λίγο προχωρημένη η κατάσταση. Παίρνουμε μία πύληνη γλάστρα, τοποθετούμε 3-4 κομμάτια φλοιού και βάζουμε το φυτό μας. Πολύ καλό για τη βάντα, γιατί οι ρίζες αερίζονται, δεν έχει μέσα κανένα υπόστρωμα. Το ξύλο και το γλαστράκι δίνουν υγρασία, σιγά σιγά και ατμοσφαιρική και στις ρίζες. Επίσης, άμα δεν έχουμε και πολύ χώρο, μπορούμε να μην το κρεμάμε το φυτό, να βάζουμε έτσι σταθερά. Και εδώ μπορούμε να φυτέψουμε και μικρή ορχιδέα και τη λάνσια, οτιδήποτε μπρομέλια. Εδώ επίσης, όπως είπαμε, είναι κλασικός τρόπος. Πάλι είναι κομμάτι κουκουφίνικα. Μπορούμε να φυτέψουμε σε αυτά εδώ τα φυτικά σφουγγάρια. Αυτά φυτρώνουν σαν, ας πούμε, κολοκυθάκια. Και συγκρατούν πολύ υγρασία. Μπορεί να μπει το φυτό σας εδώ, μπορείτε να διασχίσετε κάπως στη μέση, πάλι η φαντασία μετράει. Εδώ είναι γνωστό κούτσουρο, μπορείτε να το κάνετε και μικρότερο, αλλά σε αυτά τα κούτσουρα, όπως ξέρουμε, τα φυτά μας αναπτύσσονται πολύ καλά, γιατί είναι, πλησιάζει στα φυσικά τους δεδομένα. Εδώ έχουμε μία κατασκευή για τη βάντα. Πήραμε 2 κομμάτια ξύλο. Όπως είπαμε, εγώ δεν έχω πολύ καλό χέρι σταθερό, αλλά έκανα αυτή την κατασκευή που η βάντα αναπτύσσεται πολύ καλά. Έβγαλε πολλές καινούριες ρίζες και από μέσα και απ' έξω. Μερικές ρίζες μπήκαν και στο ξύλο μέσα. Της αρέσει αυτή η κατασκευή. Αναπτύσσεται πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι η γνωστή μας κατασκευή που αποδεικνύει ότι το φυτό προχωράει καλά, βλέπετε έχει και μπουμπούκια, έβγαλε ρίζες παντού. Οι πιο απλές κατασκευές, όπως είπαμε, σε ένα κομμάτι ξύλο. Εδώ είναι το κούτσουρο το δικό μας που είχαμε φυτέψει πριν κάποιο χρόνο άρρωστα φυτά και αυτά προχωράνε πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπετε αναπτύσσουν πολύ μεγάλο ριζικό σύστημα. Όπως είπαμε, εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος να σαπίσουν ρίζες. Ρίζες αερίζονται, συν που βρίσκουν κάποια υγρασία ανάμεσα εδώ στις σχισίες και σχισίματα. Και βρίσκουν και κάποια τροφή, γιατί μπαίνει σκόνη, μπαίνει μικροοργανισμοί. Με ρώτησαν επίσης αν χρειάζεται να απολυμμένουμε, δηλαδή να βράσουμε σε καυτό νερό, να ψήσουμε μέσα στο φούρνο αυτά που βρίσκουμε στη φύση. Ναι, χρειάζονται και θα σας πω γιατί. Εδώ βλέπετε κομμάτια φλοιού πεύκου που μάζεψα εγώ. Είναι ήδη βρασμένο και όπως βλέπετε έχει προνύμφες από διάφορα έντομα. Μπορεί να είναι και πολύ βλαβερά και σίγουρα είναι βλαβερά γιατί βλέπετε έφαγαν ολόκληρο φλοιό. Εδώ το έχω απολυμάνει, έχω ψήσει, έχω βράσει. Γι' αυτό το λόγο πρέπει πάντα να κάνουμε αυτές τις προετοιμασίες για τα φυτά μας, για να μην κάνουμε μετά, αντί να απολαύσουμε τα φυτά μας, να κάνουμε θεραπείες. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν ήταν χρήσιμο, κάντε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γραφτείτε στο κανάλι μου, θα απαντήσω ευχαρίστως.